Βρισκόμενοι πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, είμαστε στο 24ο κεφάλαιο, στο 32ο χωρίο. Καθόλο τον ήχο αυτού του κεφαλαίου, αγαπητοί, προβάλλεται και εγκομιάζεται η ενυπόστατη σοφία του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που παίρνει την ονομασία ενυπόστατος, ενυπόστατος αυτή προσωπική, δηλαδή πρόσωπο. Δεν είναι αφηρημένη έννοια η σοφία εδώ, αλλά είναι πρόσωπο και είναι η σοφία του Θεού. Επαναλαμβάνω, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο λεγόμενος Θεός Λόγος ή Υιός του Θεού, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας Ιησούς Χριστός. Είμαστε εις το τέλος του κεφαλαίου. Εδώ σταματάει να μιλά η σοφία και για λογαριασμό της ομιλεί ο Θεόπνευστος συγγραφέας, δηλαδή ο σοφός Σιράκ, και λέει: «Έτι παιδείαν ως όρθρον φωτιό και εκφανώ αυτά έως εις μακράν». Δηλαδή, απλώνω ακόμη την μόρφωση, λέει ο σοφός Σιράκ, όπως διαχέεται το ορθρινόν φως, και θα φανερώσω τα σοφά της διδάγματα στις εσχατιές της γης. Τα σοφά διδάγματα εννοείται τη συνυποστάτη σοφία. Εδώ βλέπουμε έκθαμβος, ο ιερός συντάκτης, υπό το φως της ενυποστάτης σοφίας, όταν εκείνη προσφέρει τη δική της παιδεία, αναφωνεί ότι θα εργαστεί για να φτάσει το παιδαγωγικό της φως στα έσκατα της οικουμένης, αλλά και στα έσκατα της ιστορίας. Βέβαια, οι Απόστολοι και ο Παύλος πήραν την εντολή από τον Χριστό να μαθητεύσουν τα έθνη στο φως του Χριστού. Αλλά και αν δεν λάβαινα οι Απόστολοι αυτήν την εντολή, η αγάπη τους στο Χριστό θα τους έκανε να φτάσουν στις εσκατιές της γης για να δώσουν αυτήν την μαρτυρία του Χριστού και να νιώσουν και εκείνοι τη χαρά τη δική τους, όπως εμείς νιώσαμε τη χαρά, έτσι να νιώσουν και οι άλλοι άνθρωποι τη χαρά της γνώσεως του Χριστού. Είναι ένα κοινωνικό στοιχείο, ίσως το πρώτο, διότι καθιονδήποτε τρόπον, εάν έχω κοινωνική αντίληψη, είναι πολύ σπουδαίο, αλλά το πρώτο στοιχείο κοινωνικής αντιλήψεως είναι να καταστήσω ευτυχή των άλλων με τη γνώση του Ιησού Χριστού, όπως και εγώ εγνώρισα τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή: «Ο εωράκαμεν και ακυκώαμεν απαγγέλωμεν ημίν, εκείνο που έχουμε δει και εκείνο που έχουμε ακούσει, σας το απαγγέλωμε, σας το αναγγέλωμε, σας το λέμε». Ποιος ο σκοπός? «Είναι και εμείς κοινωνίαν έχετε με θυμόν», για να έχετε και εσείς κοινωνία μαζί με εμάς. Ό,τι εμείς νιώσαμε, να το νιώσετε και εσείς, ώστε να έχετε και εσείς τη μακαριότητα που εμείς πήραμε από τη γνώση του Χριστού. Και η κοινωνία δε η μετέρα, η δική μας η κοινωνία, είναι, εννοείται, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και τούτο και ταύτα γράφομεν ημίν, είναι η χαρά ημών η πεπληρωμένη. Σας τα γράφουμε για να είναι πλήρης η χαρά μας, να γίνετε και εσείς κοινωνοί της δικής μας χαράς. Αυτό αισθάνεται, αγαπητοί μου, ο σοφός Σιράκ όταν γράφει αυτά που ήδη σας διάβασα. Και αυτό το αίσθημα της μεταδόσεως αυτής της κοινωνίας αισθάνονται οι άνθρωποι μέσα στην ιστορία, όσοι βεβαίως έκαναν ένικον στην ψυχή τους την ενυπόστατον σοφία, η προβολή της ενυπόστατου σοφίας, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 33ο. «Έτι», γράφει ο σοφός Σιράκ,
διδασκαλίαν ως προφητείαν εκ Θεώ και καταλήψω αυτήν εις γενεάς αιώνων. Να σας το μεταφράσω. Ακόμη, λέει ο Ιερός Συντάκτης, αυτό είναι το υποκείμενο, ο Ιερός Συντάκτης, θα διαδώσω την διδασκαλία σαν κήρυγμα προφητικό και θα την αφήσω στις μετέπειτα γενναίες έως το τέλος των αιώνων. Είναι τόσο υψηλή η διδασκαλία της εν υποστάτου σοφίας, ώστε να χαρακτηρίζεται εδώ ως προφητικός λόγος. Εμείς, οι μεταγενέστεροι, και μάλιστα οι μετάχριστον, που έχουμε την Καινή Διαθήκη πλέον και έχουμε και το γεγονός της ενανθρωπίσεως, όλα αυτά είναι σαφέστατα σε εμάς. Μπορούμε αυτό να το βεβαιώσουμε, ότι δηλαδή είτε το κήρυγμα της εν υποστάτου σοφίας του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο υψηλότατον, είναι άφταστο, είναι ανεπανάληπτο, έχει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ενώ λέγει εδώ ο Ιερός Συντάκτης ότι θα φροντίσω αυτή η διδασκαλία να ξεχυθεί σαν προφητεία, εμείς πολύ περισσότερο όταν πια έχουμε όχι απλώς μόνο το βιβλίο του Σοφού Σειρά, αλλά έχουμε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Γιατί όσα γράφει ο Σοφός Σειρά είναι, όπως σας έλεγα σε μια περασμένη φορά, είναι σαν μια ιστορία. Τη λέξη ιστορία τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά. Είναι σαν μια ιστορία, αλλά σε προφητικό επίπεδο. Τι είναι ως ιστορία της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου? Δηλαδή, αν διαβάσω αυτό το κεφάλαιο του Σειρά και τη Γενή Διαθήκη, θα έχω το ίδιο πρόσωπο εις μέσα των Σειρά σε προφητικό επίπεδο, εις δε τα Ευαγγέλια σε ιστορικό επίπεδο. Όπως ακριβώς σας έλεγα κάποτε, το βιβλίο των πράξεων και το βιβλίο στην Καινή Διαθήκη της Αποκαλύψεως είναι και τα δυο η ιστορία της Εκκλησίας, μόνο που στην Αποκάλυψη έχουμε την ιστορία της Εκκλησίας επί προφητικού επιπέδου. Τι θα γίνει στο μέλλον? Γράψε, λέει ο Κύριος εις τον Ιωάννη, α δι γενέστε, εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν, εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν, α δι γενέστε, γράψον. Έχουμε λοιπόν την ιστορία της Εκκλησίας στο επίπεδο της ιστορίας, της προφητείας. Στις πράξεις έχουμε την ιστορία της Εκκλησίας στο επίπεδο της ιστορίας. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά και πολύ σπουδαία. Και η προφητεία αυτή που λέγει εδώ ο Σοφός Σειράς, δηλαδή ποια προφητεία? Η ενανθρώπιση της εν υποστάτου σοφίας, ήδη δια της Παλαιάς Διαθήκης έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Όπου πήγε η Παλαιά Διαθήκη έγινε γνωστό το θέμα αυτό, αυτή η προφητεία. Και όπως λέει εδώ ο Σειράς, εις γενεάς, όντως εις γενεάς, γιατί η κάθε γενεά μελετούσε την Αγία Γραφή. Λέγεται ότι και ο Πλάτων, που είχε περιηγηθεί τότε τον τότε γνωστό μας κόσμο, είχε πάει στην Αίγυπτο, είχε πάει στη Σικελία, είχε πάει και στην Παλαιστίνη. Λέγεται ότι επηρεάστηκε από την Παλαιά Διαθήκη ο Πλάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι όπου ήταν δυνατόν να πάει η Παλαιά Διαθήκη, επήγε και αυτή η μεγάλη, η υψηλή προφητεία. Αυτό δε που λέει εδώ εις γενεάς θα είναι βέβαια έως το τέλος της ιστορίας. Σήμερα εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη, το γεγονός πλέον. Έχουμε και την Παλαιά Διαθήκη ως μαρτυρία του γεγονότος. Προσέξτε, ως μαρτυρία του γεγονότος. Δεν καταργείται η Παλαιά Διαθήκη στη μελέτη. Αντιθέτως, εκείνη είναι που στηρίζει το γεγονός. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Αυτό θα μας το πει η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, οι προφήτες και ό,τι άλλο.
Εδώ λέγει εξαιώ, είναι μέλλον του εξαιώ που λέγει εδώ ο σοφός Ιρά. Δείχνει το άφθονον της πληροφορίας. Εξαιώ, δηλαδή θα το πω έτσι, με τη σέσουλα θα γράψω, θα πω, θα σκορπίσω να γίνει γνωστό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως της ενυποστάτου σοφίας. Σας θυμίζω σχετικά με το ρήμα που λέγει για την Πεντηκοστή, που είναι γραμμένο στις πράξεις, που λέγει εκεί ο Ιωήλ και το λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Εξαίω από του πνεύματός μου, που δείχνει ότι θα δώσω το πνεύμα μου το Άγιον, όχι τσιγκούνικα, όχι με το σταγονόμετρο, θα επαναλάβω, αλλά με τη σέσουλα. Δηλαδή, άφθονο, αυτό σημαίνει το εξαίω. Και ακόμη λέγει, πώς το λέγει εδώ, λέγει και καταλήψω αυτήν εις γενεάς αιώνων, καταλήψω, θα την αφήσω χυμήλιον για να μελετάτε. Πράγματι αυτό το κατελήφθη αναφέρεται στη διδασκαλία. Πώς? Δια της καταγραφής σε βιβλίο που βέβαια συμπεριλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη, και ότι γράφτηκε θεοπνεύστος, και η γραφή, η Αγία Γραφή διατηρεί του μνήμη, και έτσι κάτι που γράφτηκε δεν ξεχνιέται και μένει από γενεά σε γενεά. Αυτά λέγει ο Ιερός Συντάκτης, πάντοτε έξαμβος μπροστά εις την ενυπόστατον σοφία. Και είδε και να προχωρούμε εις το τελευταίο χωρίο, το 34ο του όλου κεφαλαίου. Εδώ πάλι μιλάει ο συντάκτης, ο Ιερός, εξ ονόματός του, δηλαδή εκείνος ομιλεί. Είδετε ότι ούτε μη μόνο εκοπίασα, αλλά πάση της εξητούσιν αυτήν. Μετάφραση. Κοιτάξτε, ότι δεν κοπίασα μόνο για τον εαυτό μου, αλλά για όλους όσοι ζητούν με πόθο την ενυπόστατον σοφία. Τι ωραίο αυτό. Αυτός, όπως σας είπα, είναι ο τελευταίος στίχος του 24ου κεφαλαίου. Σε αυτό θα επαναλάβω το υποκείμενο, αυτό που λέγει ούτε μη μόνο και τα λοιπά. Υποκείμενο είναι ο Ιερός Συντάκτης. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να βρούμε το υποκείμενο σε ένα αρχαίο κείμενο, όταν καμιά φορά δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι η σύνταξη. Γι' αυτό λέγω μερικά πράγματα, ότι εδώ έχουμε το υποκείμενο. Ποιο είναι το υποκείμενο? Αυτό. Από το πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη. Όπως ομοίως, πολλές φορές να μην μπορούμε να καταλάβουμε το ρήμα τι θέλει να δηλώσει, και αν εξαρτάται από το υποκείμενο ή όχι. Δηλαδή, θέμα συντακτικού, να το πούμε έτσι. Και αυτά πρέπει να εξομαλύνονται για να κατανοείτε βεβαίως καλύτερα το κείμενο, φυσικά. Τι λέγει εδώ ο Ιερός Συντάκτης? Ότι κατέβαλε κόπο. Είδατε ότι εκοπίεσα, κατέβαλε κόπο, φυσικά, πρόσφυγα τον εαυτόν του, να κατανοήσει εκείνα τα οποία μελετούσε και να τα καταγράψει όσα εκείνα το Πνεύμα το Άγιον τον είχε εμπνεύσει, να μην τα κρατήσει για τον εαυτό του. Εδώ, ποιος είναι αυτός ο κόπος? Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αγαπητοί, και ας το προσέξουμε. Ο κόπος είναι η ευρυθής μελέτη όλης της Αγίας Γραφής. Η ευρυθής μελέτη. Είναι εκείνο που πολλές φορές σας το έχω πει και εγώ το κάνω. Ας το λέω αλήθεια. Ποτέ μην διαβάσεις την Αγία Γραφή, εκτός μια φορά κανείς δεν είναι βιαστικός, δεν ξέρω, είμαι στο αυτοκίνητο, διαβάζει λίγο Αγία Γραφή και λοιπά. Να, κρατάμε χαρτί και μολύβι, ή τουλάχιστον μολύβι, να υπογραμμίσουμε κάτι που μας κάνει εντύπωση. Αυτό, αν το γενικεύσουμε σε όλα τα γραφτά μας, ακόμη και στην εφημερίδα που τα βάζουμε, κάτι που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύκολα το βρίσκομαι, και το επισημαίνουμε στη μνήμη μας αυτό το πράγμα όταν το υπογραμμίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό συνιστά την ευρύθεια της μελέτης της Αγίας Γραφής. Και όχι μόνο αυτό,
όταν ανατρέξουμε και στα λεξικά να βρούμε την έννοια μιας λέξης, όταν πάμε σε παράλληλα χωρία της Αγίας Γραφής, κατά τη θέση ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή, προσέξτε τι είπα, η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή, αυτό το ίδιο ουσιαστικό, αυτό το ρήμα κάπου αλλού, τι έννοια έχει, πως είναι, αυτή είναι η ευρυθής μελέτη. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Βέβαια, αν κάποιος δεν ξέρει πολλά γράμματα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι εκείνο που λέγει κανείς ότι το λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Και μόνο γιατί κρατάς τα χέρια σου την Αγία Γραφή. Μόνο γιατί την κρατάς τα χέρια σου. Είναι ικανή να σε καθαρίσει. Γιατί κρατώντας την Αγία Γραφή δεν μπορεί να κάνεις κάποια αμαρτία. Είναι εκείνο που λέγεται σαν ανέκδοτο, ότι έστειλε κάποιος πνευματικός κάποια γυναίκα που έλεγε ότι δεν κρατάει στη μνήμη της τίποτα. Εκείνος της έλεγε να μελετάει και εκείνη έλεγε δεν κρατώ τίποτα στη μνήμη μου. Της είπε, της έδωσε ένα καλάθι, από ποτέ έτσι το καλάθι, αυτό ήταν κουτσουλιές κλπ. Πήγαινε σε παρακαλώ και της λέγει να μου φέρεις νερό. Στο καλάθι νερό. Θα κλείσει η παγωγή. Πήγε λοιπόν αυτή στο πηγάδι, το βούτυξε μέσα, θα βάλει και το νερό έφυγε φυσικά. Μια, δυο, πέντε φορές γυρίζει πίσω. Λέει, μα δεν συγκρατάει το καλάθι νερό. Της λέγει, μα το ξέρω ότι δεν συγκρατάει το καλάθι νερό. Αλλά, κοίταξε να δεις, καθαρίστηκε. Έφυγαν οι κουτσουλιές. Βούτα στο νερό, καθαρίστηκε. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να μην κρατάει η μνήμη μας. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να μελετάει και ο πιο αγράμματος ακόμη τον Λόγο του Θεού. Είδα εδώ μια κυρία, τώρα την είδα, η οποία δεν ήξερε ούτε το άλφα να γράψει. Και τώρα μελετάει και την Κοινή και την Παλαιά Διαθήκη. Με ακούει η κυρία αυτή, με ακούει. Είναι παρούσα, τώρα την είδα και τώρα κοιμήθηκα. Και έρχεται έτσι με χαρά να μου πει, ξέρετε, τελείωσα την Κοινή Διαθήκη. Ξέρετε, το, ξέρετε. Όταν κανείς θέλει, μπορεί. Όταν θέλει, μπορεί. Το θέλω, τιμεί. Το μπορώ. Πάντως, οφείλουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή. Ωστόσο, να συνεχίσω ότι όταν οπιάσουμε εις τον Λόγο του Θεού, τότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να προσθέσει νέες, καταρχάς κατανόηση και ύστερα νέες αποκαλύψεις ή να βοηθήσει στην κατανόηση των όσων κατετέθησαν. Ναι, ακούστε πως το λέει ο Χριστός αυτό. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψη, ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος, ο παράκλητος, ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, α, είπον ημί. Ένα διπλό έργο το Πνεύμα το Άγιον θα κάνει σε εμάς. Θα μας διδάξει όσα δεν κατεγράφησαν στην Αγία Γραφή, όσα δεν ούτως υπήν πρόλαβε ο Χριστός να μας τα πει, αλλά και θα μας υπενθυμίσει όσα κατεγράφησαν στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας θυμίσω κάτι που είναι από το γεροντικό. Ρώτησαν κάποτε έναν γέροντα, δεν θυμάμαι. Κάτι από την Πεντάτεχνο. Είναι γνωστό ότι τα πέντε πρώτα βιβλία τα έγραψε ο Μωυσής. Τα πρώτη, πέντε πρώτα της Παλαιάς Διαθήκης. Τον ερώτησε λοιπόν τον Άγιον Αντώνιο ένα χωρίο από εκεί. Τι εννοεί ο Μωυσής? Δεν το ξέρε. Λέει, περιμένετε. Βγήκε έξω από την κελίνα του. Πήγε κάπως μακριά. Έκανε προσευχή. Και λέει, Κύριε, στείλε τον Μωυσή να μου θυμίζει, να μου πει τι σημαίνει αυτό που έγραψε. Και τον φώτισε το Πνεύμα το Άγιο και το κατανόησε. Αγαπητοί μου, γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε μελέτη χωρίς προσευχή. Προσέξτε με, όπου βλέπετε μία δυσκολία, κάντε προσευχή. Κύριε, Πνεύμα Άγιον, τι εννοείς εδώ? Πες μου, τι εννοείς εδώ? Κάποια στιγμή θα πάθετε το ρήμα Πάσχο, θα πάθετε, το ρήμα το χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σε αυτή την περίπτωση θα πάθετε έλαμψη, φωτισμό. Και θα πείτε, α, το βρήκα. Βέβαια, το βρήκα. Το Πνεύμα το Άγιον
ήρθε πραγματικά να με φωτίσει. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει ο συνδυασμός του κόπου και του φωτισμού. Προσέξτε αυτό. Στους μαθητάς λέμε, μας λένε να ευχηθούμε. Θα διαβάσω. Όχι, μπορεί να διαβάσεις. Το πνεύμα του Θεού δεν θα σε φωτίσει να διαβάσεις. Πρέπει να δουλέψεις. Το Ευαγγέλιο του Λουκά βεβαίως είναι θεόπνευστο, όπως ξέρετε. Αλλά ο Λουκάς εκοπίασε, αγαπητοί μου, να μαζέψει το υλικό του. Δεν ήταν εκ των 12 μαθητών. Δεν ήταν αυτό της μάρτης περιστατικών από τη ζωή του Χριστού. Έπρεπε λοιπόν να ανατρέξει στις πηγές. Και ανέτρεξε. Πήρε πληροφορίες από την Θεοτόκο. Ναι, ναι, από πρώτο χέρι, από πρώτο στόχο, από την Θεοτόκο. Γι' αυτό είναι εκείνος που μας γράφει τα της παιδικής ηλικίας του Ιησού Χριστού, όπως και ο Ματθαίος. Οι άλλοι δύο όχι. Ακόμη αναδύφησε τις γενεαλογίες από τα αρχεία. Οι Εβραίοι κρατούσαν αρχεία για να δει τη γενεαλογία του Χριστού. Το ίδιο έκανε και ο Ματθαίος. Ρώτησε όλους εκείνους που στάθηκαν αυτόπτε του Ιησού Χριστού, ώστε να γράφει στην αρχή του Ευαγγελίου του, καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου. Καθώς παρέδωσαν, δηλαδή πήγα και τους ρώτησα, μάζεψα το υλικό μου. Έτσι κάνει και ο σοφός σειρά. Κοπιάζει. Βεβαίως κοπιάζει να ανατρέξει από εδώ και από εκεί, γιατί η σύνταξη των όσων γράφει στο βιβλίο του, και κυρίως μάλιστα για το κεφάλαιο του 24 που γράφει για την υπόστατο σοφία. Έτσι η έμπνευση δεν αποκλείει τον κόπο, ούτε ο κόπος την έμπνευση. Αυτά πάνε παραλλήλως. Κοπίασε και θα δεις, αδελφέ μου, ότι θα έρθει και η έμπνευση. Πρέπει να κοπιάσουμε. Γι' αυτό σημειώνει εδώ ο σοφός Σιράκ, είναι στο 303 κεφάλαιό του. Ακούστε τι κάνει. Καγώ, δηλαδή εγώ ο Σιράκ, έσχατος, τελευταίος. Και πράγματι είναι από τα τελευταία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Υγρύπνησα. Προσέξτε τι λέγει, υγρύπνησα. Ναι, αγρύπνησα. Εάν δεν αγρυπνήσεις, δεν σου αποκαλύπτεται η σοφία του Θεού. Έγραφε ένας παλιός φιλόσοφος το εξής. Αν κανείς, λέει, δεν αγρυπνήσει στο μοναχικό του κρεβάτι, είναι γραμμένο αγγλικά αυτό, το κάνει σε μάθημα, σαν μάθημα στο παιδικό σχολείο, πέρυσι, δεν θυμάμαι. Να προσευχηθείς, να πονέσεις, να κλάψεις, ο ουράνιες δυνάμεις δεν αποκαλύπτεσαι. Δεν αποκαλύπτονται οι ουράνιες δυνάμεις. Δεν αποκαλύπτεται η χάρις του Θεού εάν δεν κοπιάσεις, εάν δεν αγρυπνήσεις, εάν δεν κλάψεις. Τι λέει ο Δανίλη, και εγώ λίγη έκλαιγα και παρακαλούσα και έλεγα, τι σημαίνουν αυτά. Και έρχεται μετά η αποκάλυψη. Ναι, λοιπόν, καγώ έσκατος, λέει ο Σιράκ, υγρύπνησα. Προσέξτε, το υπογραμμίζω. Ως καλαμόμενος ο πίσω τριγητών. Καλαμόμενος θα πει ραγολόγος. Στην Παλαιά Ρεθήκη, όπως τριγούσαν οι τριγητές ένα μπέλι, βέβαια, ή κάποιο μικρό τσαμπάκι το άφηναν. Μάλιστα υπήρχε εντολή να το αφήσουν για τους φτωχούς. Εμπαίναν μετά οι φτωχοί να μαζέψουν αυτά τις ρόγες, τις λίγες, 2, 3, 4 ρόγες, ή κάτι που πέφτει κάτω. Αυτό θα πει ραγολογό, μαζεύω τις ρόγες. Δηλαδή μετά από τους τριγητάς, και αυτό λέει ο πίσω τριγητών. Όπως το ίδιο πράγμα και στο στάρι, όταν θέριζαν, ό,τι τυχόν επεφτεχάμε δεν το μάζευαν, ήταν για το φτωχό. Και εγώ, λέει, είμαι ως καλαμόμενος.
ως δηλαδή πραγολόγος ο πίσω τριγητών. Είδατε, δηλαδή μάζευα εκείνα που αυτή είναι η μεγά, η σοφή, η τρανή, κάτι και εγώ μάζευα. Εν ευλογία Κυρίου έφτασα και ως τριγών επλήρωσα λίγων. Σιγά σιγά αυτές οι ρόγες μαζεύτηκαν. Είναι εκείνο που λέει ο λαός στην παροιμία, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Ναι, όπως λέω σε νέα παιδιά, μελέτα από παιδί την Αγία Γραφή, όταν μεγαλώσεις θα βρεθείς σοφός στην Αγία Γραφή. Το θέλετε, άκοπα, ας το πούμε, άκοπα. Έτσι, εγέννησα λέει των λινών ή την λινών, δηλαδή το πατητήρι. Το γέμισα το πατητήρι από ρόγες και τώρα θα βγάλω κρασί. Αυτό λέει τώρα εδώ ο σοφός Ηράκλειος. Κατανοήσατε, καταλάβετε, λέει στους ακροατάς του, ότι, και αναγνώστες του, ότι ούτε μη μόνο εκοπίασα, δεν κοπίασα μόνο για τον εαυτό μου, αλλά πάση τη ζητούση παιδεία, αλλά για όλους εκείνους που αναζητούν την παιδεία, την μόρφωση. Ωραίο. Ωραία. Είναι η καλύτερη, θα λέγαμε, κληρονομιά που έχει κανείς να δώσει στις επόμενες γενναίες, αξιοποιώντας τους όπους του. Θα επαναλάβω, Σοφία Σειρά, 33ο κεφάλαιο, στους στίχους 16-18. Κοπιάζει λοιπόν ο Σειρά σαν κοινωνικός παράγων, προσφέρει τους κόπους του και στους άνθρωπους για να ωφεληθούν. Αυτό το πλήρωμα του λινού, αυτό το πλήρωμα του λινού είναι όλο το πολύτιμο και πλούσιο περιεχόμενο του όλου του βιβλίου. Αυτό είναι το πλήρωμα του λινού, το γέμισμα δηλαδή του πατητριού. Είναι όλο το περιεχόμενο της, του βιβλίου του. Ακόμη λέγει η Σοφία Σολομόντος τα εξής. Η σοφία, λέγει, ευχερός θεωρείται. Η σοφία, και είναι υπόστατος πάντοτε, λέει η Σοφία Σολομόντος, ευχερός θεωρείται. Δηλαδή, με ευκολία οράται. Με ευκολία οράται. Υπό τον αγαπώντον αυτήν. Και βρίσκεται υπό τον ζητούντον αυτήν. Λοιπόν, συνεχίζω. Η Σοφία ευχερός, λέγει η Σοφία Σολομόντος, το βιβλίο της Σοφίας Σολομόντος, θεωρείται, ευχερός θεωρείται υπό τον αγαπώντον αυτήν και βρίσκεται υπό τον ζητούντον αυτήν. Δηλαδή, με ευκολία, λέγει, θεωρείται, βλέπετε, γίνεται αντιληπτή από εκείνους που την αγαπούν και βρίσκεται από εκείνους που τη ζητούν. Χάνει τους επιθυμούντας προγνωστήνια. Πρώτη, λέει αυτή, τρέχει να κάνει γνωστό τον εαυτό της εις αυτούς. Ο ορθρίσας προς αυτήν κουκοπιάσει. Εκείνος που σηκώθηκε εξημερώματα. Θα τη βρει, δεν θα το πιάσει. Πάρε βρον γαρευρίσει τον πυλόν αυτού. Γιατί θα τη βρει να κάθεται στην πόρτα του. Τι ωραία εικόνα. Για τη Σοφία, ξυπνάς ξημερώματα. Σηκώνεσαι για να την βρεις. Δεν θα κοπιάσεις πολύ. Είναι στα σκαλοπάτια του πυλώνα σου. Σε περιμένει. Το γάρ ενθυμηθύνεται η αυτής φρονήσεως τελειώτης. Και μόνο γιατί μπορείς να έχεις το μυαλό σου την ενυπόστατα Σοφία. Δηλαδή να τη θυμάσαι, το ενθυμηθύνε, είναι ένα δείγμα φρονήσεως. Ένα δείγμα τελειότητος. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μόνο στο μυαλό σου να έχεις την ενυπόστατη Σοφία. Είναι αυτό που λέμε όταν έχω στο νου μου πάντα τον Ιησού Χριστό. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ. Κύριε Ιησού Χριστέ. Ελέησον. Η μνήμη αυτή του ονόματος του Χριστού είναι του ονόματος του Χριστού. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, ενυπόστατη Σοφία Ιησούς Χριστός είναι το ίδιο πρόσωπο. Και μόνο αυτό και με προστατεύει και με φυλάει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος.
λέγει το όνομα του Ιησού μάστιζε τους δαίμονες. Δηλαδή με το όνομα του Ιησού Χριστού να μαστίζεις, να χτυπάς τους δαίμονες. Είναι πανίσχυρο. Πανίσχυρο πραγματικά. Υπάρχουν τρεις θέσεις μέσα στους ψαλμούς που αναφέρονται στο όνομα του Θεού. Εδώ τώρα έχουμε τον Ιησού Χριστό, το ίδιο είναι, που μπορούμε να υπερνικούμε κάθε δυσκολία. Είναι τόσο σπουδαίο. Και μόνη δηλαδή η μνήμη. Και λέει στη συνέχεια και ο Αγρυπνίσας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε. Και εκείνος που έχει αγρυπνήσει για αυτήν θα καθίσει να ψάχνει στα βιβλία εκεί. Είναι εκείνο που μας έλεγε ένας καθηγητής μας και άλλωστε σας το έχω πει αυτό. Αν δεν κάνουν λέει δύο τρύπες το παντελόνι σας, δηλαδή να λιώσει το παντελόνι εκεί στην καρέκλα, δεν θα μάθετε γράμμα. Αυτό είναι πολύ περισσότερο ισχύει προκειμένου να ανακαλύψουμε τα βαθέα του Θεού. Ναι, ότι, ναι, συγγνώμη, αμέριμνος έστε, ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα. Και εν υπόστατο Σοφία περιέρχεται από εδώ και από εκεί να βρει εκείνους οι οποίοι είναι άξιοι της. Προσέξτε, αυτά δεν γράφτηκαν για κάποιους, γράφτηκαν για όλους μας. Και να κλείσουμε, αγαπητοί μου, το 24ο κεφάλαιο. Είναι το πιο λαμπρό κεφάλαιο όλου του βιβλίου, αλλά και μια σελίδα, θα έλεγα, αρίστη όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Είδαμε ακόμη ότι πρόκειται για τον μετέπειτα Ιησού Χριστό, που είναι η ενανθρώπιση της εν υποστάτου σοφίας του Θεού Λόγου και την επισφράγηση του όλου αυτού κεφαλαίου θα μας την κάνει ο Απόστολος Παύλος. Γράφει στους Κορινθίους, εμείς κηρύσσομεν Χριστόν και σταυρωμένον Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Εμείς κηρύσσομε, λέει, τον Ιησού Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένον, ο οποίος τι είναι, Θεού σοφία. Να, η ενυπόστατο σοφία. Βλέπει τον Απόστολο Παύλος πως βάζει και τον δύο. Και το κεφάλαιο αυτό μας οδήγησε σε αυτή τη βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Είναι αυτό που επιμένει και επιμένει ο Παύλος να γράφει στις επιστολές του. Μέχρι, γράφει στους Εφεσίους, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Και της επιγνώσεως, όχι της γνώσεως, της επιγνώσεως, της βαθιάς γνώσεως, τίνος, του Υιού του Θεού. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Σε αυτή τη βαθιά επίγνωση του Υιού του Θεού. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου, κλείνομαι από το θαυμάσιο κεφάλαιο, το 24ο της Σοφίας Σιράχου. Και εισερχόμεθα με την βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού στο 25ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε μια συλλογή θέσεων πολύ σπουδαίων για τον κάθε άνθρωπο, όπως θα το ειδείτε. Αναφέρεται σε τρία μεγάλα θέματα. Το πρώτο είναι τι είναι ωραίο και τι είναι αποκρουστικό στη ζωή μας. Είναι τα έξι πρώτα χωρία. Δεύτερη ενότητα ανάμεσα στους στίχους 7 έως 12. Ποιος είναι ο αληθινά μακάριος άνθρωπος? Γιατί πολλές φορές μακαρίζομαι κάποιον άλλον αλλά να μην είναι μακάριος. Και τρίτον, ανάμεσα στους στίχους των 13 και των 26, τι διαστάσεις έχει η πονηρή γυναίκα? Φρίξον ήδη. Εν διάρκει περιπτώσει θα τα δούμε αυτά. Μην απογοητευόμαστε. Ο λόγος του Θεού τα αποκαλύπτει αυτά, ώστε είσαι πονηρή γυναίκα, είσαι πονηρός άνδρας, γιατί έχουμε και πονηρούς άνδρες. Αναφυλλογικά έχουμε πονηρούς ανθρώπους. Για να γίνεις ήμερος άνθρωπος, να ήμερώσεις, να γίνεις σωστός άνθρωπος, το Πνεύμα του Άγιον να αναπαυθεί σε σένα. Γι' αυτό γράφτηκαν αυτά. Δεν γράφτηκαν για να διακομωδήσουν. Όταν η Οριστοφάνη, δεν ξέρω ποιος άλλος, από τους αρχαίους τραγικούς, διακομωδούν τη γυναίκα ή τον άνδρα ή δεν ξέρω τι, όταν λέει
όταν λέει ότι ξανθήπη η γυναίκα του Σωκράτη, του λέγε. Και ο καημένος τη βαρέθηκε, ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του να φύγει. Το προλαβαίνει όμως η ξανθήπη με ένα κουβά νερό και του τον ρίχνει. Και τότε λέει ο Σωκράτης, πάντα φιλοσοφών, ύστερα από τις βροχές έρχεται και η βροχή. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως είναι εκεί, όχι για να διορθωθεί κάτι, εδώ όμως στο χώρο της Αγίας Γραφής είναι για να διορθωθεί κάτι. Και όχι απλώς για να στυλιτευθεί ένας πονηρός άνθρωπος. Όχι, να γίνει σωστός άνθρωπος, πνευματοφόρος άνθρωπος. Λοιπόν, σε αυτά όλα θα είστε τώρα να βαδίσει και ο άνδρας και η γυναίκα με πολύ σύνεση και με πολύ σοφία. Στην πράξη, όπως θα δούμε, θα φανεί εδώ τώρα, στην πράξη, ποια είναι η αξία της ενυποστάτης σοφίας, της οποίας λόγος έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Δηλαδή, στο 25ο κεφάλαιο έχουμε πώς ενεργεί η ενυπόστατη σοφία να διορθώσει έναν άνθρωπο. Και όταν ξεκινήσει ο άνθρωπος, μάλιστα από τα νεανικά του χρόνια, να βιώνει αυτή την ενυπόστατη των σοφίων του Θεού, τότε, όταν περάσουν τα χρόνια του, θα γίνει, ναι, θα γίνει ένα θησαυροφυλάκιο αρετής, σοφίας και συνέσεως. Θα γίνει άνθρωπος του Θεού. Και θα το τονίσουμε αυτό, ότι πρέπει να γίνει και να αρχίσει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Ευτυχείς οι γονείς που έχουν πώς να το πω, εκφύσεως, έτσι, εκκατασκευής εκφύσεως συνετά παιδιά, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά συνετά. Όσο κόπο και αν καταβάλει ο γονιός, εάν το παιδί μέσα του δεν έχει κάποιες προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει συνετός άνθρωπος, δεν μπορεί, είναι φοβρότατο. Εάν λοιπόν ένα παιδί είναι έτσι εκκατασκευής του, σοβαρό παιδί, συνετό παιδί, δηλαδή να θέλει να προσέξει, να θέλει να ακούσει, να είναι από τα νηπιακά του χρόνια φιλόσοφος νους, να είναι νους Χριστού από τα νηπιακά ξαναλέγω χρόνια, τότε οι γονείς όταν το παιδάκι τους, τα παιδάκια τους θα βοηθούν με τον τρόπο αυτόν να ξεκινήσουν, τότε στην όρημη πια ηλικία τους θα είναι, όπως σας είπα, ένα θησαυροφυλάκιο αρετής, σοφίας, γνώσεων, συνέστησης. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν είναι συνετά. Λέει μια παροιμία, είδες τρελό γερό, ήταν από τα νιάτα του. Δεν έβαλε μυαλό άνθρωπος αυτός. Ήταν από τα νιάτα του. Ή όπως συχνά, παροιμία είναι, μου την έλεγε ο πατέρας μου. Συχνά μου την έλεγε ο πατέρας μου. Όπως τρώσεις θα κοιμηθείς. Ποιος δεν ξέρει την παροιμία. Ίσως δεν θα το πιστέψετε. Σας το έχω ξαναπεί κάποτε. Όποτε στρώνω το κρεβάτι μου, το κρεβάτι που κοιμάμαι, όπως το στρώνω, λέω, αν καμιά φορά πάει λίγο στραβά το σεχιόνι, λίγο στραβά η κουβέρτα, ξέρω εγώ, βέβαια προϋποτίθεται ότι δεν θα κάνει και πολύ καλό ύπνο αν κάτι δεν καλοστρώθηκε. Και εκεί επαναλαμβάνω, όπως στρώσεις θα κοιμηθεί. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν επέλθει το γύρας, τότε η αριστεία λαμπροτέρα, τότε η ανδραγαθία ουδέν από τις ηλικίες κολλιωμένη. Δηλαδή εσύ να σωρεύσεις ό,τι αγαθόν, όταν έρθουν τα γυρατιά, τότε θα γίνεις ο άριστος, ο σπουδαίος, ο λαμπρός, ο περίφημος. Και τίποτα δεν θα μπορεί ούτε και αυτή η ηλικία τα γυρατιά, ούτε τυχόν αρρώστια στα γυρατιά, να μπορεί να σε εμποδίσει από το να γίνεις αυτό που πρέπει να γίνεις. Μόνο ξεκίνα από τα νεανικά σου χρόνια. Να έχουμε αθνικά παιδιά, νέους, έτσι να τους τα λέμε, να τους τα λέμε, γιατί ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά υπάρχουν και τα συνετά παιδιά. Είναι, όπως λέγεται, τα θεοδίδακτα παιδιά. Υπάρχουν γονείς που δεν διδάσκουν τα παιδιά τους και δεν είναι καλά τοποθετημένοι
Και όμως βλέπουμε τα παιδιά τους να είναι πολύ καλά τοποθετημένα. Τα παιδιά αυτά είναι θεοδίδακτα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να δούμε τον πρώτο στίχο του 25ου κεφαλαίου. Λέγει «Εν κρισίν οραίσθην και ανέστην ωραία έναντι Κυρίου και ανθρώπων, ομόνια αδελφών και φιλία των πλησίων και γινή και ανήρ εαυτής συμπεριφερόμενη». Προσέξτε ποιο το υποκείμενο πάλι, είναι η υπόστατα σοφία. Γι' αυτό και είναι και φιλικού γένους. Είδατε, και ανέστην ωραία δεν μιλάει ο σοφός, μιλάει για την υπόστατα σοφία. Αυτό το υποκείμενο. Να σας το μεταφράσω. Τρία πράγματα λέει η σοφία με στολίζουν. Οραίσθην, με οραίζουν, με κάνουν ωραία, με στολίζουν. Τρία πράγματα με παρουσιάζουν ωραία ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Και είναι. Και αυτά είναι. Πρώτον, η ομόνοια των αδελφών. Δεύτερον, η φιλία και αγάπη μεταξύ εκείνων που μεταξύ των πλησιάζονται. Και τρίτον, όταν ο σύζυγος και η σύζυγος συμπεριφέρονται καλά μεταξύ τους. Τι ωραία. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή στο ωραία και οραίζω, οραίζομαι. Δείχνει εδώ ότι η ενυπόστατη σοφία αναπάβεται σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Αναπάβεται. Πού αλλού, παρά στην αρετή των ανθρώπων, στην ομόνοια και τη φιλία, και την αγάπη των συζύγων θα μπορούσε να αναπαυθεί η ενυπόστατη σοφία? Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος Ιησούς, ου αρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί είναι εν μέσω αυτών. Όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις αλλά στο δικό μου το όνομα, εκεί και εγώ βρίσκομαι ανάμεσά τους. Εκείνο που δένει τους ανθρώπους μεταξύ των είναι το όνομα του Χριστού, όπου και στο όνομά του μαζεύονται, συγκεντρώνονται, και εκεί αναπάβεται ο Χριστός, η ενυπόστατη σοφία. Και πόσο οραίζεται, από το ωραίος, οραίζομαι, πόσο οραίζεται η σοφία και παρίσταται ωραία έναντι Κυρίου και ανθρώπων, όταν οι άνθρωποι τηρούν τις εντολές της. Τότε δηλαδή δοξάζεται από τα έργα των ανθρώπων. Και τότε και εκείνη δοξάζει εκείνους που τη δοξάζουν. Αυτό είναι αμοιβαίο. Μην το ξεχνάτε. Με δόξασες να σε δοξάζουν. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος του Ισραήλ, πάλι εν υπόστατο σοφία. Ή στο πρώτο βασιλείο, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το εξής. Τους δοξάζοντάς με δοξάζουν. Εκείνοι οι οποίοι με δοξάζουν θα τους δοξάζουν. Και ο εξουθενών με ατιμαστήσεται. Και εκείνος ο οποίος με εξουθενώνει, με βάζει στην άκρη στο περιθώριο, μου γυρίζει την πλάτη του, αυτός λέει θα ατιμαστεί. Ναι, θα ατιμαστεί. Λέγει ο Χριστός στην αρχαιρατική του προσευχή, Πάτερ, εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω. Σε δόξασα. Ο κύριος σκοπός είναι το η δόξα του Πατρός ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η γνώση του Πατρός. Γι' αυτό λέγει επανέρωσα σου το όνομα. Είναι η γνώση του Θεού και έτσι η δόξα του Θεού εκ μέρους των ανθρώπων. Να ξαναγυρίσω στο χωρίο του Σειρά. Όταν οραίζεται η ενυπόστατη σοφία, τότε οραίζει και τον άνθρωπο. Ναι, την οραίζεις με την καλή σου συμπεριφορά, με την τήρηση των εντολών της, τότε θα σε κάνει και εκείνη πολύ ωραίον άνθρωπο. Πολύ ωραίον άνθρωπο. Και είναι αληθινά τέτοιος άνθρωπος και αναλύωτα ωραίος άνθρωπος.
Και αυτή η ωραιότηση είναι και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Είναι εκείνο που λέγει ο Παύλος, λέγει προσέξτε, προσέξτε τη ζωή σας προνοούμενη καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Προσέξτε, προνοούμενη καλά, φροντίστε κάθε τι να είναι σωστό εκ μέρους σας απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Είναι παράλληλο χωρίο. Δηλαδή αυτό που λέγει, όταν φροντίζεις να σταθεί σωστός και στο Θεό και στους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό. Ή όπως ο Κύριος ετώνησε, ο Κύριος Ιησούς, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Δούμε τα καλά σας έργα, όχι επιληκτικά. Απλώς όταν κάνεις ένα καλό έργο δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό. Ή είσαι ενάρετος, η αρετή δεν κρύβεται, όπως δεν κρύβεται και η κακία. Αυτό προκαλεί την δόξα του Θεού. Δοξάζεται ο Θεός. Και όταν ο Θεός δοξάζεται, τότε και εκείνος θα σε δοξάσει. Ας δούμε τώρα από πιο κοντιά, αφού κάναμε μία έτσι αναφορά στο οραίζω, οραίζομαι, ωραία κλπ. Αυτά τα τρία που αναφέρθησαν και που οραίζουν την ενυπόστα των Σοφία, την αναπαύουν, αλλά και τον άνθρωπο αναπαύουν και αυτόν τον οραίζουν. Και πάμε πρώτα στο θέμα ομόνοια αδελφών. Η ομόνοια των αδελφών είναι το μέγιστο θέμα. Η ομόνοια των αδελφών. Τόσο μεγάλο, ώστε ο Κύριος Ιησούς να το θεωρεί σαν γνώρισμα των δικών του μαθητών. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές εστέ. Εάν αγάπην έχετε, εναλήμεις. Σε τούτο, λέει, θα καταλάβουν ότι είσαστε δικοί μου μαθητές. Σημάδι αναγνωρίσεως ότι είσαστε δικοί μου μαθητές, εάν μεταξύ σας έχετε αγάπη. Προσέξατε, δεν είναι η αγάπη στους εχθρούς, ούτε γενικώς η αγάπη. Είναι η αγάπη που είπε μεταξύ σας, είναι η γνωστή μας φιλαδελφία. Να σε φιλάω. Για αυτήν την φιλαδελφία θα γράψει ο Παύλος για τους χριστιανούς τώρα. Τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, γράφει στους Ρωμαίους. Να είστε φιλόστοργοι μεταξύ σας, εσείς οι χριστιανοί μεταξύ σας, ως προς την φιλαδελφία την οποία πρέπει να περισσώζετε. Περί δε της φιλαδελφίας γράφει στους Θεσσαλονικείς, ούχρι αν έχετε γράφει ημίν. Δεν έχετε ανάγκη να σας γράψουμε. Αυτοί γαριμείς θεοδίδακτοι είστε, εις το αγαπάνε λίλους. Είσαστε θεοδίδακτοι στον αγαπάει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο ένας τον άλλον οι χριστιανοί μεταξύ των. Και θα πει στην προς Εβραίους ο Παύλος, η φιλαδελφία με νέπτο, να μένει σε εσάς η φιλαδελφία. Ο δε Απόστολος Πέτρος λέγει στην πρώτη του επιστολή, εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, ανυπόκριτη φιλαδελφία, εκ καθαράς καρδίας, εκ καθαρή καρδιά, αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αλλήλους ο ένας τον άλλον, τους αδελφούς εκτενώς αγαπήσατε. Πρέπει να πούμε και να ξαναπούμε ότι η φιλαδελφία στην άσκησή της είναι δυσκολότερη από την άσκηση της αγάπης στους εχθρούς. Μέσα στην εντύπωση. Μπορεί να αγαπήσεις περισσότερο τον εχθρό σου, αλλά να μην αγαπήσεις τον αδελφό σου. Ναι, είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα αυτό καθημερινά μας αποδεικνύει. Πού? Μέσα στην εκκλησιαστική μας κοινότητα, την εκκλησιαστική μας κοινωνία. Οι χριστιανοί μας που πάμε όλοι στην εκκλησία, όλοι κοινωνούμε, όλοι εξομολογούμε. Να σας ερωτήσω, έχουμε αγάπη μεταξύ μας? Τι γινόμαστε? Φατρίες επί φατριών. Αυτή η φιλαδελφία όντως απελπιστικά μας λείπει. Κατηγορούμε ένας τον άλλον, κριτικάρουμε ένας τον άλλον, ούτε καθεξής. Αν είχαμε αυτήν την φιλαδελφία, θα είμαστε άγιοι. Ναι, θα είμαστε άγιοι. Στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, έλεγαν οι εθνικοί, οι δρολάτες για τους εθνικούς, είδε πως αγαπώνται
Κοίταξε πως έχουν αγάπη μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Ξαναλέμε, δεν είναι η αγάπη στους εχθρούς. Δεν είναι η γενική αγάπη. Είναι η αγάπη στους αδελφούς. Αυτό το δύσκολο θέμα. Και η ομόνοια των χριστιανών, που είναι προϊόν αυτής της φιλαδελφίας, είναι ο Στέφανός, ο φωτοστέφανός. Για να ζήσει η φιλαδελφία όμως, πρέπει να πεθάνει η φιλαυτία. Η φιλαυτία είναι εκείνη που δεν αφήνει να αναπτυχθεί η φιλαδελφία. Γιατί ο καθένας είναι το δικό του. Μα και γιατί εσύ το κι εγώ. Ναι, μια ωραία εικόνα μιας ομονίας αδελφών και φιλαδελφίας μας δίνει ο 132ος ψαλμός. Γνωστός εσάς, θα τον διαβάσω. Ιδού δι τι καλόν, ή τι τερπνών, αλήθω κάτι την αδελφούς επί το αυτό. Να λέει. Ο ψαλμός δεν βρίσκει λέξεις για να δείξει πόσο όμορφο πράγμα είναι να έχουν ομόνια οι αδελφοί. Γι' αυτό λέγει ιδού δι, να τι καλόν, ή τι τερπνών. Έτσι καλόν βάζει, το τερπνόν βάζει. Ψάχνει να βρει λέξεις για να τονίσει αυτή τη ομορφιά της ομονίας των ανθρώπων. Λέγοντας, ναι, και αδελφοί εδώ, ποιοι λέγονται, ποιοι είναι οι αδελφοί. Αδελφοί είναι σε όλο το φάσμα. Ποιο. Αδελφοί μιας οικογενείας. Μέχρι τους ομοεθνείς και τους ομοφίλους. Τους πατριώτες. Δηλαδή, από τα αδέλφια μου στο σπίτι, από μέχρι, σας είπα, τους ομοφίλους. Είσαι Έλληνα, σε αγαπάω. Σε πατριώτη μου, σε αγαπάω. Και μάλιστα, κυριότατα, ο ψαλμός αυτός, όπως ερμηνεύεται, εννοεί τους ομοφίλους Εβραίους. Δηλαδή, εκείνη που είναι ο Εβραίος να αγαπάει τον άλλον Εβραίο. Ο Έλληνας να αγαπάει τον άλλον Έλληνα. Ναι. Είναι λοιπόν όλο το φάσμα που λέγεται αδελφός. Και αδελφοί εδώ, όπως σας είπα, είναι οι άνθρωποι της γειτονιάς, σε ένα χωριό, σε μια πόλη, σε ένα κράτος, σε μια πατρίδα. Να ήταν αγάπη σε ένα χωριό. Τι ωραίο πράγμα, ομόνια στον αγωγείο. Μαλόν, αυτό που λέμε αντιπολίτευση. Να, που είναι του φέτα. Προσέξτε με, θεωρείτε το άπαν μια σωστή δημοκρατία. Δεν είναι ακριβώς, θέλει διόρθωμα το πράγμα. Άλλο πράγμα να εκφράσω την άποψή μου και άλλο πράγμα, γιατί ένας άνθρωπος δεν τα σκέφτεται όλα. Θα τον διορθώσω τον άλλον. Καλό πράγμα να κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εσχρό. Ναι, κι αν αυτό λέγεται πια δημοκρατία. Ξεφταίσμα δημοκρατία. Μέσα στην Εκκλησία η έννοια δημοκρατία, γιατί πολλές φορές λέγεται αυτό, έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα μέσα στην Εκκλησία. Λάθος. Έχουμε συνοδικό πολίτευμα. Όχι δημοκρατικό πολίτευμα. Όλοι μαζί συσκεφτόμαστε. Όλοι μαζί συσκεφτόμαστε για να βρούμε καλύτερα εκείνο το οποίο θα τέργεται, θα πήγαινε και ούτω καθεξής. Για σκεφτείτε λοιπόν τι ωραίο πράγμα μέσα σε ένα χωριό, σε μια κοινότητα, σε μια πόλη, στο δημαρχείο, ξέρω εγώ. Να τονίζονται βεβαίως τα λάθη, αλλά με πνεύμα αγάπης και με ένα πνεύμα ομοφροσύνης. Πολύ δε περισσότερο αν υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος, οπουδήποτε καταστρέφει την ομόνοια και είναι μία αληθινή συμφορά. Και ομόνοια σημαίνει ομονοώ. Έχω το αυτό φρόνημα με τους άλλους αδελφούς. Είναι εκείνο που λέγει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 15,5. Το αυτό φρονείμαι. Να έχετε όλοι το ίδιο φρόνημα. Και συνεπώς θα πρέπει να το προσέξουμε.
Ο δε ψαλμοδός, ο ανέφερα τον ψαλμό του, έχει δύο όμορφες εικόνες για να δείξει πόσο ωραίο πράγμα είναι όταν υπάρχει η ομοφροσύνη. Αλλά πρώτα απ' όλα θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.